έχετε αναφερθεί στον Κυπριακό για την ευρωτουρκική σχέση, διότι εκεί είναι το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι είναι να προσπαθήσουμε να συγχρονιστούμε με αυτό που θέλει η Τουρκία στην Ευρώπη. Την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, το μεταναστευτικό, την βίζα για τους Τούρκους πολίτες. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρογιάννη για τους δύο αναξιόπιστους που είναι οι συνεχιστές της πορείας του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά είναι και ο ίδιος αναξιόπιστος, διότι είναι και αυτός μέσα στην ομάδα. Δεν έχουμε αξιοπιστία στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρυσά διαβατήρια. Κύριε Μαυρογιάννη, να μάθετε να ακούετε, να μάθετε να ακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει, να αλλάξετε παιχνίδι. Εδώ έχει κανόνες και πρέπει να τους ακολουθείτε. Εσύ σας αρέσει, φύγετε. Λοιπόν, η αναξιοπιστία, είναι αυτό. Και αν δεν θέλει να παίζει με τους κανόνες, δικαίωμα του. Εν πάση περιπτώσει, για να πάρω το γάντι, έπρεπε να παραιτηθεί όταν ο πρόεδρος έκανε τις ιδιοθύελλες των δύο κρατών. 5 χρόνια διαπραγματευτής χωρίς διαπραγμάτευση ήταν εκεί. Και το πλαίσιο Κουτέρες έναν είναι. 36. Τα άλλα ούλα είναι δικαιολογίες και κάποιος τα ετοίμασε. Πέστε μας το. Είναι εύκολο να λέτε κουβέντες του αέρα. Λέτε κουβέντες του αέρα και δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Πέστε μου τι θέση είναι εσείς, εμπείρετε για τις ιδιοθύελλες των δύο κρατών όταν εγώ επήρα θέση. Εγώ φωνάζω για το βαρός μου το 19. Μπορώ να σας πω, κύριος Χριστό, εγώ ήθελα να το πει. Εγώ κύριε, εσείς αισιοποιούσετε κύριε Μαυρογιάννη. Ο κύριος Μαυρογιάννης έδειξε πρώτος το θέμα του βαρωσού. Κύριε Δημητριάδη, τι μου λέτε εμένα κουβέντες, μπορώ να τα αποδείξω αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, δεν είμαι εγώ που πηγαίνω για να έχω προσωπικό συμφέρον στην Επιτροπή περιουσιών των κατεχομένων. Να προσέχετε όταν μιλάτε προς εμένα. Το μισθό σας τώρα πιάνετε 5 χρόνια και να κάνετε διαπραγματεύσεις. Και να μου πείτε εμένα για την Τιτίνα Λοησίδου. Μετά το 2017 πήγαμε στο Βερολίνο, πήγαμε στη Γενέβη. Δεν έγιναν από το μηδέν αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε γιατί μιλάτε. Είναι εύκολοι λαϊκισμοί, κύριε Δημητριάδη. Ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους όπως εσάς. Είναι εύκολοι οι λαϊκισμοί. Ενώ από ανθρώπους όπως εσάς που δεν έκαμνετε τίποτε 5 χρόνια δεν είναι εύκολο. Μία τρύπα στο νερό έκαμετε. Το Βερολίνο. Και τα χάλια λοιπόν, που παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Δημητριάδη, σας ξέρουμε. Μην προσπαθείτε τώρα να μας πείτε διάφορα πράγματα. Μην μας προκαλείτε. Είστε γνωστός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν προτιμάτε να απαξιώνουμε ό,τι λέτε, μπορεί να το κάνουμε. Κύριε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, θέλετε να κυβερνήσετε, αφού θέλετε να κυβερνήσετε.